Αγαπητοί φίλοι της Ειρήνης, αγαπητοί συμπατριώτες, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη έχει κηρύξει τη 14η Απρίλη Πανελλαδική Μέρα Αντιπυρηνιστικής Δράσης. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από τη μεγάλη μαραθώνια πορεία που θα γίνει στην Αθήνα, όλες οι Επιτροπές Ειρήνης, όπου υπάρχουν βάσεις και στρατηγία του ΝΑΤΟ, οργανώνουν εκδηλώσεις. Οι Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου, Ζακύνθου και Φαλονιάς οργανώνουν εκδήλωση στις 11 η ώρα την Κυριακή, στις 14 Απρίλη, στις 11 η ώρα στον Άραξο. Και φυσικά δεν επιλέχθηκε τυχαία ο Άραξος, διότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποδεχθεί πυρηνικά και ειδικά όπλα, όπως λέει το ΝΑΤΟ. Φυσικά στην Πελοπόννησο έχουμε και άλλες βάσεις. Το αεροδρόμιο της Αντραβίδας χρησιμοποιείται για ΝΑΤΟΙΚΕΣ ασκήσεις και ό,τι άλλο διευκόλυνση προκειμένου για το ΝΑΤΟ δηλαδή να κάνει οποιασδήποτε εργασίες. Το ίδιο και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο εκεί πέρα εκπαιδεύει πιλότους του ΝΑΤΟ. Θέλω να επισημάνουμε ότι ο λαός μας είναι εκτεθειμένος σε σοβαρούς κινδύνους και αυτό το κρύβουμε. Και αυτό είναι ακριβώς, γίνεται ακριβώς διότι οξύνεται ο ανταγωνισμός των μεγάλων υπερελιστικών κέντρων, δηλαδή από τη μία μεριά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, από την άλλη Ρωσία και Κίνα, οξύνουν τον ανταγωνισμό τους για το ξαναμοίρασμα των αγορών, δηλαδή ενεργειακός πόρος, πετρέλαια, φυσικό αέριο, για τους δρόμους μεταφοράς, τις ενέργειες αλλά και των εμπορευμάτων. Και όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Το Αιγαίο έχει γεμίσει κάθε είδος σύγχρονα στρατιωτικά μέσα, εξοπλισμούς, καράβια, αεροπλάνα, το ίδιο και η Ανατολική Μεσόγειος. Ακόμη θέλουμε να τονίσουμε ότι στα Βαλκάνια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή το ΝΑΤΟ, ενισχύει συνεχώς τη θέση του και φτιάχνει καινούριες βάσεις απέναντι στη Ρωσία. Εδώ εντάσσεται, δηλαδή, σε αυτό το ενεταϊκό σχέδιο, εντάσσεται και η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε προκειμένου να ενταχθεί, όπως ξεκίνησε η διαδικασία, να ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά με οτιδήποτε άλλο, διότι εκεί μέσα περιέχονται και σπέρματα, αλληλεπιδοτισμού και εθνικισμού, δηλαδή, στη Συμφωνία. Ακόμη πρέπει να τονίσουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει τελευταία σε επικίνδυνη τροχιά. Δηλαδή, η αστική τάξη της Τουρκίας δεν αναγνωρίζει ούτε σύνορα της χώρας μας, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Καθημερινά παραβιάζει τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο και φυσικά όλα αυτά γίνονται κάτω από τα βλέμματα του ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει το Αιγαίο σαν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο για τις δικές του ανάγκες. Δεν αναγνωρίζει τα σύνορα ούτε της Ελλάδας ούτε της Τουρκίας. Φυσικά όλα αυτά γίνονται και γιατί η Τουρκία προσπαθεί στην Ανατολική Μεσόγειο για να αναβαθμίσει τη θέση της, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πετρέλαια, υδρογονάκτες κλπ. Επίσης η δική μας αστική τάξη εδώ στην Ελλάδα, στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, όπως το λέει, έχει στόχο και επιχειρεί προκειμένου να αυξήσει και να πάρει μέρος στη λία από όλες αυτές τις ενέργειες, να μεγαλώσει τις αγορές και φυσικά έχει τη στήριξη και της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του προηγούμενου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι τη στιγμή που ο λαός μας ματώνει κυριολεκτικά μετά από τόσα χρόνια που βρίσκεται σε λιτότητα κάτω από τις αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημόνια, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν ισοπεδωθεί εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ο κόσμος βρίσκεται στον δρόμο, δεν υπάρχουν δουλειές, η μερική απασχόληση οριάζει. Ακόμη ενισχύονται και ειδικά με το τελευταίο νομοσχέδιο οι πληστηριασμοί που μας πάρουν για τα σπίτια, οι τράπεζες όσοι έχουν πάρει δάνεια. Αυτή δηλαδή τη στιγμή που βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση παίρνει τα εύσημα από το ΝΑΤΟ και την Αμερική, διότι είναι η δεύτερη χώρα, λέει, μετά την Αμερική, που εκπληρώνει στο αχέριο τις νατοικές υποχρεώσεις, δηλαδή το 2,2%
10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, που αυτό πρακτικά σημαίνει 4 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις μας συμμετέχουν σε 13 νατοικές αποστολές εκτός της χώρας μας. Αναβαθμίζονται οι υπάρξεις βάσεις και παράλληλα επεκτείνονται από την Αλεξανδρούπολη, τη Σύρο, τη Λάρισα, την Κάρπαθο, το Βόλο και ο Παλού. Που αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε στόχος. Να θυμίσουμε πολύ πρόσφατα που είχε πάει ο Καμένος σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Ρωσία. Τι του είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Λαυρόφ, ότι για κάθε βάση και στρατηγείο του ΝΑΤΟ απέναντι εντάσσονται οι δικοί μας πύραυλοι. Γινόμαστε δηλαδή στόχος. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε μια σύραξη τι μπορεί να γίνει με τα σύγχρονα όπλα που υπάρχουν σήμερα. Να επισημάνουμε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα προσπαθούν να μας πείσουν ότι το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Εδώ θα να πω ότι ουσιαστικά ότι ταιριάζει, πώς λέει η παροιμία η λαϊκή, βάλαμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Δηλαδή το ΝΑΤΟ, το οποίο φέτο κλείνει 70 χρόνια από την ίδρυσή του, το έργο του ποιο είναι? Πόλεμοι, χούντες, δολοφονίες, αυτό είναι το έργο που έχει παρουσιάσει σε όλους τους λαούς. Δηλαδή ουσιαστικά γνωρίζουν όλοι οι λαοί ότι το ΝΑΤΟ είναι το δολοφονικό και το οπλισμένο χέρι του κεφαλαίου κατά των λαών. Επίσης, να σας θυμίσω τις τελευταίες επεμβάσεις. Δηλαδή, αν πάρουμε από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, Λιβύη, τώρα τη Συρία, λοιπόν, τη Γιουγκοσλαβία που φέτο κλείνει 20 χρόνια από την επέμβαση που δολοφόνησε το λαό και διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία και έφτιαξε προτεκτοράτα όπως το Κοσοβό που σήμερα βάζει, φτιάχνει καινούριες βάσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει πλούσια εμπειρία. Γιατί ποιος στήριξε τη Χούντα, τίνος ήταν υπό την προστασία η Χούντα των συνταγματεχών από τον ΝΑΤΟ. Ποιος στήριξε την Τουρκία για την επέμβαση στην Κύπρο που τώρα από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο της δικοτόμησης. Νομίζουμε ότι αυτά δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανένα. Είναι υπεύθυνοι όλοι αυτοί που τα στηρίζουν. Ακόμη να τονίσω για κάτι άλλο που τελευταία όσο πάει και μας πασάρεται να το πω έτσι, για εθνική ομοψυχία, για εθνική ενότητα και θα πρέπει ο λαός μας να μην τσιμπάει σε τέτοιες προσκλήσεις τη στιγμή που αυτές οι προσκλήσεις γίνονται από το κεφάλαιο που έχει στόχο ουσιαστικά να συνενέσουμε στις αντιλεγγύες πολιτικές, στη λιτότητα, σε όλα αυτά τα μνημόνια και παράλληλα την υποταγή του λαού μας στο να δέχεται τους υπηρεστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Επάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δώσουμε τη μάχη, πρέπει να πάμε στον Άραξο την Κυριακή, πρέπει να δυναμώσει και καλούμε τον να δυναμώσουμε το φιλελληνικό και το αντιπρεστικό κίνημα για να απαιτήσουμε σαν φιλελληνικό κίνημα καμία επιπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και στους πολέμους, καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που υπάρχουν έξω από την Ελλάδα, να κλείσει η βάση της Σούδας αλλά και όλες οι άλλες βάσεις στρατηγία που υπάρχουν στην Ελλάδα, να σταματήσουμε να δίνουμε τις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, επίσης να μην να μην εγκατασταθούν τα πυρηνικά όπλα στον Άραξο. Λοιπόν, με αυτό το πλαίσιο εμείς καλούμε την Κυριακή για να πάμε στις εκδηλώσεις που γίνονται στον Άραξο. Θα αναχωρήσει για το σκοπό αυτό λεωφορείο
από την πλατεία Κολοκοτρώνης στις 7.30 το πρωί. Θα είναι δωρεάν το λεωφορείο. Και καλούμε όποιον θέλει να συμμετέχει να ενημερώνεται στα τηλέφωνα 6973-311610 και 6972-14027. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 6973-311610 και 6972-14027. Ευχαριστούμε πολύ.